Λοιπόν, δεν έχω κανένα σφεντόνα, κανένα λάστιχο, δεν πούστε. Α, το ξέχασα να σου φέρω. Κανένα τόξο. Θα κάνω τι κάνω, πρώτος ξέρω, θα κάνω τι κάνω έτσι και το τεντώνω, θα το βάλεις εσύ. Λοιπόν, πηγές στο nisi.gr, newsroom και ημερησία.gr, για να λέμε παιδιά και τις πηγές, γιατί οι άνθρωποι δημοσιογράφοι κάνουν όλο αυτόν τον κόπο και δεν πρέπει για μας να παίρνουμε από αυτούς πράγματα και να μην τους αναφέρουμε. Είχαμε τη ρήτρα. Λοιπόν, η ρήτρα προσαρμογής δεν καταργείται, αλλά ενσωματώνεται στα κειμενόμενα τιμολόγια. Ένας άλλος τίτλος. Ρεύμα, φεύγει η ρήτρα προσαρμογής, έχονται τα νέα τιμολόγια λάστιχο. Εντάξει, αυτό ήταν ο πιο ωραίος τίτλος. Αντίο στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Καλώς ήρθατε, απελευθερωμένα τιμολόγια. Ό,τι να είναι, μαλάκα. Μια τροπολογία που κατατέθηκε νύχτα. Όπως καταλαβαίνω, αφού δεν ακούστηκε από κανέναν και από πουθενά, η τροπολογία 1440 κάτω 105, 24/6/2022, κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το βράδυ της Παρασκευής. Με το άρθρο 5, το οποίο μας ενδιαφέρει επί του παρόντος, παγώνει προσωρινά η ρήτρα αναπροσαρμογής στα κειμενόμενα τιμολόγια για το διάστημα από 1 Αυγούστου του 2022 στις 1 Ιουλίου του 2023. Και ενώ η ρήτρα ήταν ένα σαφές σύστημα τιμολόγησης σε σχέση με αυτό που έρχεται, θα είναι αυτό που θα λέτε ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Δηλαδή, θυμάστε, σας έλεγα εγώ, εσείς που κάναμε ένα βίντεο και έλεγα πω, παλιά έκανα κρά να φύγω από τη ΔΕΗ. Και σε μια φάση λέω, α, δε ΔΕΗ, λέω, πού είσαι, πού είσαι. Λοιπόν, έτσι τα λέτε, θα ακούτε η ρήτρα και θα κλαίτε. Θα λες, φέ τη ρήτρα ξανά. Νομίζετε όλοι εσείς ότι φάγατε πολύ χρόνο ψάχνοντας τα τιμολόγια του ρεύματος, ε. Καθίστε τώρα να δείτε τι θα γίνει. Θα ψάχνετε τις εταιρείες κάθε μήνα για να δείτε σε ποια εταιρεία συμφέρει να πας. Έχετε λοιπόν ένα χωρητικό σύστημα το οποίο θα βάζει στους καταναλωτές να παρακολουθούν συνεχώς τις αλλαγές χρεώσης της ιστοσελίδας των προμηθευτών. Όποιος είναι μάγκας, web programmer, εγώ είμαι προγραμματιστής, αλλά με web δεν Το ίδιο ασχολούμαι. σκέφτηκα και εγώ. Λοιπόν, Γιαννάκη είναι για σένα αυτό, ο Γιαννάκης που έχει φτιάξει το Cybernetics. Να φτιάξει ένα application που θα στέλνει ειδοποιήσει στα κινητά μα για τι τιμέ. Και θα λέει, που σε λέει παλιά το χρηματιστήριο, οι γριέ που λέγανε έπεσε ο Dow Jones, έτσι τα λέει. Έπεσε η τιμή του ρεύματο στην τάδε. Η Πηγαίνετε, Edison, δεν η χάτε. Edison. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δίνεται η δυνατότητα σε εταιρείε παροχή ρεύματο, συμπεριλαμβανομένε και τη ΔΕΗ, να αλλάζουν χρέωση. Κρατηθείτε, drum roll εδώ πέρα, κάθε μήνα. Και ναι, ρε πούστη μου, γιατί κάθε μήνα. Εγώ θα ήθελα κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Ένα χρηματιστήριο. Δηλαδή, να λέει το πρωί ξεκινάμε με μισό ευρώ την κιλοβατόρα. Μετά θα το πάμε το μεσημέρι που ανοίξει τα κλιματιστικά, θα το πάμε 1 ευρώ. Το βράδυ που κοιμάσαι, άντε, θα στο δώσω 0,3 να πούμε. Οι εταιρείε θα προσαρμόζουν την τιμή τη κιλοβατόρα στην οριακή τιμή συστήματο. Ενώ μέχρι τώρα υπήρχε μια σύμβαση με συγκεκριμένη τιμή κιλοβατόρας και σε αυτή την τιμή εφαρμοζόταν η ρήτρα αναπροσαρμογής για να προσθέσει την επίπτωση της όποιας αύξησης είχε οριακή τιμή συστήματος, πλέον αυτό δεν θα το κάνει η ρήτρα, αλλά η όποια αύξηση θα εμφανίζεται κατευθείαν στην τιμή της κιλοβατόρας. Δηλαδή, μπράβο τους και στην κυβέρνηση, ανακαλύψανε την τρύπα. Τι κάναν τώρα οι μάγκες. Πιο πριν, υπήρχε η ρήτρα αναπροσαρμογής και έλεγε ο άλλος, έπρεπε να υπολογίσει πόσο βγαίνει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα τι κάνανε. Σου λέει, δεν θα έχω ρήτρα αναπροσαρμογής, θα βαράς κατευθείαν στο κεφάλι την κιλοβατόρα. Γιατί να βάζεις τη ρήτρα αναπροσαρμογής και να ζορίζει το άλλος να υπολογίσει. Ναι, μεν είναι πιο καθαρό, αλλά ρε παιδιά, ρε παιδιά, εμείς δεν θέλαμε να αυξηθεί η κιλοβατόρα. Εμείς θέλαμε να ρίξει την τιμή. Δεν θέλαμε να ξέρουμε, δεν θέλαμε να βλέπουμε πόσο θα πάει η κιλοβατόρα. Είχαμε προγράμματα, είχε φτιάξει ο Κοράκης στο PD το Excel στο Insomnia. Βλέπαμε. Τώρα πάει ο άνθρωπος, πάει όλη αυτή δηλαδή. Στην ουσία, αυτοί τι κάναν. Αντί να καταργήσουν τη ρήτρα, Τη φορτώσαν τη κάπου. φωτός, όχι, τη δείχνουν πια στη κιλοβατόρα. Και σου λέει, α, κάθε μήνα, άμα γουστάρεις εσύ, άλλαζε πάροχο. Λοιπόν, πάμε να δείτε κι άλλα, γιατί έχει πολύ χαβαλέ. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι οι εταιρείε προμήθεια και πάλι θα μετακυλήσουν τι αυξήσει στην τιμή τη κιλοβατόρα ανάλογα με τι αυξήσει τη ιδιωτική τιμή, στα τιμολόγια. Αλλά αυτό, όπω σα είπα, δεν θα γίνεται μέσω τη ρήτρα, αλλά με αλλαγέ κάθε μήνα στην τιμή τη κιλοβατόρα. Θα πρέπει, βέβαια, λέει, οι εταιρείε να ανακοινώνουν στο τέλο του δεύτερου μήνα, πριν από τον μήνα εφαρμογή, τι πάγιε χρεώσει τη χρέωση προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια για το σκέλος ισχύω και ενέργεια. Και να τα δείχνουν αυτά στα όλα αυτά στις ιστοσελίδες του ατιμολόγια που έχουν αναρτημένα, σε ευδιάκριτο σημείο, μάλιστα. Εκεί θα πέσει το γέλιο της αρκούδας.
Για την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης, η ανακοίνωση των τιμολογίων θα γίνει ως τις 10 Ιουλίου. Ωχ, αμάν, κλάχτα χαράλαμπε. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν τιμολόγιο ή προμηθευτή χωρίς κόστος αποζημίωσης λόγω πρόορης αποχώρησης και δίνεται να επιλέξουν άλλο τύπο τιμολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν δήλωσής τους προς τον προμηθευτή ή αίτησης προσφοράς προμήθειας αν δεν έχουν σύμβαση προμήθειας σε ισχύ. Εγώ βλέπω, ήταν που ήταν η ΔΔΕ, για φανταστείτε τώρα τη γέλια που έχει να πέσει τώρα. Θα κάνεις εσύ. Φαντάσου, δηλαδή θα είσαι τον Ιανουάριο θα είσαι Μπέντισον, το Φεβρουάριο θα είσαι Βόλτον, το Μάρτιο θα είσαι Βάτενβολτ, μετά θα πας στη ΔΕΗ, λες ποια άλλη έχει μήνα, πούμε, πάρει μια βόλτα και από εκεί. Εντάξει, δεν παλεύεται αυτό, δηλαδή όπως γράφει εδώ η Έρη, είχαμε τα κουπόνια στο σούπερ μάρκετ, πρέπει να σου να πια να έχεις λίστα για να τα, εντάξει, άστα να πάνε, προσφορές και όλα αυτά, τώρα θα έχεις να συγκρίνεις και τον κάθε πάροχο τις τιμές που έγινε να δεις πού θα πας και τι θα κάνεις. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό ήταν το σύστημα το καλύτερο που μπορούσατε να κάνετε. Να με βάζετε να ψάχνουμε συνέχεια για τις τιμές ρεύματος. Δηλαδή... Νομίζεις ότι η ρήτρα ήταν κακιά, κάτσε τώρα να δεις. Λοιπόν, υπάρχει και μια επιδότηση, το αλέγει, για τους ευάλωτους καταναλωτές που δικαιούνται κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, περίπου 500.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι αυτό, παιδιά, το 100% της αύξησης. Σε όλα τα οικιακά τιμολόγια, έως και το 85% της αύξησης και σε 1,25 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 82% της αύξησης που θα φάνουν στο κεφάλαιο από την ενέργεια. Στους αγρότες και τα αγροτικά τιμολόγια, έως και το 90% της αύξησης. Έπρεπε να ξεκινήσουμε. Το πράγμα έχει πάει όλο στραβά. Από τη στιγμή που το περισσότερο ρεύμα, εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί ήμασταν εξύπνοι, το παράγουμε φυσικό αέριο και αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο το παίρναμε από τη Ρωσία και η Ρωσία με όλα αυτά που γίνει το έχει πάει στο Θεό. Δεδομένο είναι ότι θα παθαίναμε αυτά. Το θέμα είναι ότι όταν κάνεις κάποιο λάθος, μια επιχείρηση, ας πούμε, κάνει ο CEO ένα λάθος, την πληρώνει. Φεύγει. Κάνει ένα λάθος ο οικονομικός, ο διευθυντής. Φεύγει. Εδώ πέρα που έγινε ένα λάθος γενικά από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όλα αυτά που ήρθαμε σε αυτό το σημείο που έχει πάει το φυσικό αέριο στο Θεό. Που κλαίνε μαζί μας και ποιος. Εδώ φτάσαν μέχρι και το Μαδούρο που τον είχαν στο τέτοιο και πάντα ζητάνε και κλαίγονται να πάρουν πετρέλαιο από αυτόν. Που τον είχαν και καλά και εγώ δεν ξέρω τι. Πρόβατο. Ναι. Ποιος θα την πληρώσει. Δεν έπρεπε κάποιος να την πληρώσει αυτή την ύφη. Τα sanctions δηλαδή, αυτά που βάλανε. Δεν θα έπρεπε τώρα να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί όλοι μεγάλοι και να πούνε ρε παιδιά, έχουμε ένα θέμα. Έχουν πάει τα ρέμα στο Θεό. Δώστε μια επιδότηση. Όταν έγινε το θέμα με τους. Αυτούς που μας ήρθαν τους επισκέπτες από τις άλλες χώρες, γιατί δεν θέλω να πω όπως τους λένε, γιατί για μένα, τέλος πάντων, είναι η κουβέντα, δεν γουστά να την πάω εκεί πέρα, γιατί θα τα πάω στα κρανία και θα γίνει κακομοίρας. Τέλος πάντων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε το χέρι στην τσέπη βαθιά και έδωσε δις. Δις. Στην Τουρκία. Ναι, στην Τουρκία δώσαν δις, στην Ελλάδα και στην Ελλάδα δώσανε, ποιοι τα φάγανε δεν ξέρω, και αλλού δώσανε. Τώρα που υπάρχει ένα που υποφέρει ο κόσμος με την ενέργεια, με τα καύσιμα που γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και υποφέρουμε, δεν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει και να πει εγώ το ξεκίνησα με τη Ρωσία και πήγα να τους πω, πήγα να το παίξω μαγιά στο Βλαδίμιο να πούμε και θα σου κάνω και θα σου ράνω και δεν είχα plan B. Γιατί δεν σκέφτηκα, δεν τους σκεφτήκαν ότι ο Βλαδίμιο θα έλεγε θα κλείσω την κάνουλα και θα πάρετε μη πω τι. Δεν πρέπει τώρα να κάνουν κάτι, δηλαδή. Βγαίνουν τώρα εδώ πέρα και μου λένε δεν θα υπάρχει πια ρήτρα. Α, την καταργήσαμε τη ρήτρα. Και στην ουσία η ρήτρα ενσωματώνεται μάλλον στα σκυλοβατόρες και με βάζει σε μένα κάθε μήνα να κάθομαι να ψάχνω σε ποιο πάνω. Δεν παιδιά, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή πάτε καλά. Με λίγα λόγια να πούμε θα το κάνουμε όπως είχε κάνει ο Χόντζας που είχε χτίσει το φούρνο και τον είχε βάλει πάνω στο κάδο και τον γυρνούσε γύρω-γύρω για να δει με πού θα βλέπω ήλιο. Δηλαδή τι είναι αυτά εσείς. Στο τέλος θα μου πείτε πάρε ένα καλώδιο ρεύματος να πούμε, θα είναι απ' έξω 5-6 εταιρείες πάνω στο στήλο της ΔΕΗ και θα πηγαίνω εγώ να το κουμπώνω. Αναλόγως πια. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, αλλάζομαι κάθε μήνα. Θα βάζω εγώ να ψάχνω κάθε μήνα. Με αυτό το σκεπτικό, εγώ έχω κλείσει αυτή τη στιγμή. Ήμουν στο ΔΕΗ, My Home Online 0,09. Αυτό σημαίνει, τους δώσατε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή της ΔΕΗ και της κάθε ΔΕΗ και του κάθε παρόχου, εμείς που είχαμε κλείσει μια καλή τιμή, πολλοί κόσμοι που είχε κλείσει μια καλή τιμή, ξέρεις θα μου πει ΔΕΗ τώρα, τον επόμενο μήνα. Έλα εδώ, τι είχες, 0,09 την κιλοβατόρα, πάντο μπούλο τώρα. Τώρα 1 ευρώ. Δηλαδή εσείς πάτε καλά, τι είναι αυτό που κάνατε. Τι έγκλημα ήταν αυτό. Τι να πω, πάντως άμα δεν ξυπνήσουμε. Έχουν πτυχία τα παιδιά. Ναι. Άμα δεν ξυπνήσουμε, η βενζίνη οδεύοντα στα 3 ευρώ, δεν λένε να ρίξουν
καθόλου το τέτοιο. Να δείξουν τη φωτολογία, όχι, γιατί θα τέτοιο. Αν δεν ξυπνήσουμε... Η κίνηση στη ΔΕΗ αυξήθηκε, στην βενζίνη αυξήθηκε. Ναι. Το θέμα είναι ότι άμα δεν ξυπνήσουμε κάποια στιγμή σαν λαός και επίσης πλησιάζουν εκλογές. Πλησιάζουν εκλογές. Σε εκλογές είναι... Ναι, σε εκλογές είναι συνήθως που ο λαός... Αν πεις το, ό,τι και να ψηφίσει όλα για τα ίδια. Για αυτό σου λέω, πρόσεξε τι θα πεις. Όλα τα ίδια είναι. Δε, και θα... Ναι, θα το τελειώσουμε με την κλασική ατάκα. Παιδιά, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή, εντάξει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, δηλαδή δεν βλέπω σωτηρία εγώ. Δηλαδή... Η σωτηρία είναι να συσφίξουμε σχέσεις, να γίνουμε πάλι όπως ήμασταν παλιά. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Κοιτάξτε, σε δύσκολους καιρούς, πάντοτε οι Έλληνες μπορούν να σκοτωνόμαστε να κάνουμε αυτά. Σε δύσκολους καιρούς, πάντα ενώνονται και αυτό είναι που μας έχει σώσει μέχρι στιγμής. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Θα γίνει, εντάξει. Και δεν μας φτάνουν και όλα αυτά. Έχουμε και τους απέναντι που έχουν φαγωθεί, έχουν λυσάξει, να πούμε. Δηλαδή... Κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο το βρήκαμε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά, το συμπέρασμα από όλα αυτά που έχω σήμερα, προσέξτε να το μεταφέρετε, θέλω. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό, τα λέμε.